Η πρόεδρος του ΔΣ και πρόεδρος της Βουλής, κυρία Ανίτα Δημητρίου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επίσημα στην αντιπολίτευση, με σφραγίδα συνεδρίου πλέον, κυρία Δημητρίου. Αυτή ήταν η απόφαση του πολιτικού γραφείου μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Ευθύς εξ αρχής, όμως θεωρήσαμε, επειδή και εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι καλλιεργείται ή εξακολουθείται να καλλιεργείται μια τέτοια περιραίουσα, να ουσιαστικά να επικυρωθεί και μέσω του ανωτάτου συνεδρίου του Δημοκρατικού Συναγερμού, των στελεχών του, η απόφασή μας ότι συνεχίζουμε ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη που ανήκει στην αντιπολίτευση. Εξάλλου, νομίζω, αγαπητέ μου Νικήτα, μετά και το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, και είναι απόλυτο σεβαστό το αποτέλεσμα, ανατέθηκε στον νυν πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλή, διευθύνη διακυβέρνησης του τόπου, και θεωρώ ότι ο λαός, οι πολίτες, επέλεξαν για το Δημοκρατικό Συναγερμό να ανήκει στην αντιπολίτευση. Σεβόμαστε λοιπόν την ετιμιγορία του και με αυτό τον τρόπο θα συνεχίσουμε υπεύθυνα με τις πολιτικές μας, με τις θέσεις μας, με και τεκμηριωμένες θέσεις, να επικροτούμε ό,τι θεωρούμε ωφέλιμο για τον πολίτη και για τον τόπο και τεκμηριωμένα να καταθέτουμε την άποψή μας εκεί και όπου διαφωνούμε. Όλα αυτά που ακούστηκαν, φαντάζομαι, στο συνέδριο τα καταγράψατε και θα δείτε με ποιο τρόπο τα διαχειρίζεστε και πώς είδατε την συνύπαρξη Νίκου Αναστασιάδη Αβέροφ-Νεοφίτου εκεί στις πρώτες καρέκλες του συνεδρίου. Όλοι έχουν σημαντικό και όλες ρόλο να επιτελέσουν, πόσο μάλλον αντιλαμβάνεστε ο πρώην πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού ή ο επίτιμος πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και βεβαίως χρειαζόμαστε και τη δική του στήριξη για να μπορέσουμε ακριβώς να υπηρετήσουμε στην πράξη την ενότητα που όλοι διακηρύττουμε. Και ακριβώς επειδή η ενότητα μαζί συμπεριλαμβάνει και εξυγχρονισμό και ανασυγκρότηση του κόμματος, γιατί στο συνέδριο αυτό που έγινε είναι ότι είπε ο καθένας με βάση τη δική του άποψη, τη δική του κρίση, τι αδυναμίες υπήρξαν, τι μπορεί να πήγε στραβά, πώς μπορούμε να θωρακίσουμε το κόμμα μας, τι χρειάζεται να αλλάξει. Άρα όλα αυτά βεβαίως καταγράφηκαν και όλα αυτά θα πρέπει λοιπόν να τα λάβουμε υπόψη στη νέα προσπάθεια αναβάθμισης και εξυγχρονισμού ορθότερα του κόμματος προς το καλύτερο. Αυτός είναι ο ρόλος. Είναι εφικτό να πάτε ξανά στο 33% ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κυρία Δημητρίου, με δεδομένο πλέον ότι οι πολίτες, το έχουν δείξει και στο πρόσφατο αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, ότι κάπου τα κόμματα τα έχουν βάλει στο περιθώριο. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε ή συμφωνείτε με αυτή την προσέγγιση. Τα κόμματα είμαστε εμείς. Είμαστε τα άτομα που αποτελούν τα κόμματα. Είναι οι πολιτικές. Τι πρεσβεύει ο καθένας, που αντιλαμβάνεστε ότι σημασία στη δημοκρατία δεν έχει απλά να διαφοροποιηθείς, που και αυτό ορίζεται μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας, αλλά να συγκεράσεις απόψεις, να πείσεις για τις θέσεις σου και σε νομοθετικό επίπεδο να εξασφαλίσεις πλειοψηφία για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε, να υλοποιήσουμε, να ψηφίσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο και βεβαίως ευρύτερα να πείσουμε για τις θέσεις μας, για την υιοθέτηση συγκεκριμένης πολιτικής ευρύτερα. Αυτός είναι και ο ρόλος των κομμάτων. Άρα και ο ρόλος όλων εμάς που ουσιαστικά εκλεγόμαστε από τον κόσμο για να υπηρετήσουμε μια συγκεκριμένη θέση, αξίωμα, μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί στο τέλος πρέπει να κάνει ο καθένας μας ή κάθε μία τον απολογισμό του για αυτή τη θέση την οποία διεκδίκησε και αν αποτελεσματικά υπηρέτησε τον ρόλο και την αποστολή του. Άρα αυτό χρειάζεται να κάνουμε. Τελικά τι κάνατε λάθος? Ποιο ήταν το σοβαρότερο λάθος που έκανε ο ΔΣ και έχασε τις εκλογές? Σίγουρα έγιναν λάθη για να μην έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Σημασία έχει όμως, αγαπητέ μου Νικήτα, να εντοπίσουμε αδυναμίες, να αφήσουμε το παρελθόν και, αν θέλετε, με στοχοπροσύλωση για όλα αυτά. Ήταν οι δύο υποψηφιότητες τελικά που ήταν το λάθος? Τι ήταν το λάθος? Υπάρχουν πολλές προσέγγισεις και λέχθηκαν πολλά στο συνέδριο και για το γεγονός. Πού καταλήξατε, ποιο το συμπέρασμα για αυτό το κομμάτι ειδικά? Συμπεράσματα. Είναι και οργανωτικά θέματα, είναι και θέματα επικοινωνίας, είναι και θέματα, θέλετε, φαινόμενα παραγοντισμού και τακτικισμού, είναι και θέμα καταστατικό και θεσμικό του κόμματος που θα πρέπει να το δούμε ενδεχόμενα σε ένα καταστατικό συνέδριο, είναι και το πώς λειτουργεί το ίδιο το κόμμα. Είναι πολλά. Εμείς όλα αυτά θα τα καταγράψουμε, ήδη τα καταγράψαμε, αναμένουμε και την ολοκλήρωση των εκλογών, της εκλογής της υπόλοιπης ηγεσίας και συλλογικά
θα αποφασίσουμε και για την υπόλοιπη, αν θέλετε, τις υπόλοιπες τομές που πρέπει να γίνουν, γιατί σίγουρα χρειάζεται να αλλάξουν πολλά. Έχουμε ήδη προχωρήσει και ανακοινώσει τη δημιουργία του Shadow Cabinet, που είναι πολύ σημαντικό το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου του κυβερνητικού έργου, κάτι που ήδη υπάρχει και σε πολλά κόμματα, αν όχι στα πλείστα, στο εξωτερικό. Τις σχολές... Σκιώδης Υπουργή, με λίγα λόγια, ναι. Ναι, τη σχολή ναι. επιμόρφωσης, σκιώδης υπουργείου, όχι για να ασκούν αντιπολιτευτικό ρόλο. Αφού είστε αντιπολίτευση και αντιπολιτευτικό ρόλο να ασκούν, δεν θα σε ενοχλεί. Όχι, δεν μας ενοχλεί. Απλά ναι. λέω ότι και θα πρέπει να είμαι ειλικρινής ότι ήταν και μια εισήγηση τότε του Αναστασιάδη, του Πρόεδρου Αναστασιάδη, επί Κλειρίδη, που ήταν στην κυβέρνηση. Άρα αντιλαμβάνεστε ο ρόλος του σκιώδες υπουργικού, αν μπορώ να το θέσω έτσι, είναι ουσιαστικά για να ενισχύεται και η κοινοβουλευτική ομάδα, κυρίως η παραγωγή πολιτικής του κόμματος, με άτομα τα οποία έχουν την επιστημοσύνη ή έχουν την εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα, για να θωρακίσουν τις θέσεις μας. Αν αποφασίσουμε να συμφωνήσουμε με μια πολιτική η οποία τη χάνει εισήγηση, καλώς. Αν αποφασίσουμε να διαφωνήσουμε, θα πρέπει να έχουμε και τη δική μας ολοκληρωμένη θέση, που αντιλαμβάνεστε μέσω της, θέλετε, της τελέχωσης με αυτά τα άτομα, βοηθόμαστε Όχι ακόμα... μόνο διαφωνίες, λέτε, αλλά και θέσεις σε εκείνο που διαφωνείτε. Την κυρία Πηλίδου την διορίσατε ή ακόμη? Έχω ήδη το μεσημέρι ανακοινώσει την εισήγηση μου προς το πολιτικό γραφείο, μετά βεβαίως και τις προβλεπόμενες πρόνοιες της νομοθεσίας, γιατί θα πρέπει να περάσει ως υπουργός από την αρμόδια επιτροπή, για να αναλάβει τη θέση της εκτελεστικής διευθύντριας του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και άλλοι διορισμοί που έρχονται? Θα τους ανακοινώσουμε. Ποιοι είναι, αφού τους ανακοινώσετε, πείτε μας τους από τώρα, κυρία Δημητρίου. Τότε θα είμαστε έτοιμοι, θα τις ανακοινώσουμε, αγαπητοί. Παραμένει εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Κουλάς, διευθύντρια του DC, η κυρία Πηλίδου, και θα είναι πολλοί διορισμοί. Εντός των ημερών, ό,τι επισημοποιείτε, εμείς με διαφάνεια θα ενημερώνουμε και εσάς που αγωνιάτε τόσο για τους διορισμούς. Φαντάζομαι εσείς αγωνιάτε περισσότερο για το ποιους πρέπει να διορίσετε. Πριν σας αποδεσμεύσω... Αγωνιούμε ναι. να κάνουμε την δική μας προσπάθεια για να θωρακίσουμε και τον πολιτικό χώρο που ανήκουμε, πάνω απ' όλα να υπηρετήσουμε την Κύπρο μας. Και δεν το λέω απλά για να το πω, το λέω και κατανοητό. Το κατανοητό. Τι λέτε ότι χτίζει, σε αυτούς που λένε ότι η κυρία Νίτα Δημητρίου χτίζει για την επόμενη πενταετία να είναι βασική αντίπαλος Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές? Μην μου αυτό πείτε είναι... ότι είναι νωρίς, γιατί και... όλα αυτά τα σχέδια ξεκινάνε νωρίς. Το μοναδικό σχέδιο που έχω είναι ότι μου ανατέθηκε μία αποστολή από τα στελέχη, από τους φίλους του κόμματος, από τον κόσμο, τον περήφανο κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού, και μοναδική μου έννοια να τους δικαιώσω μαζί με την υπόλοιπη ηγεσία για να μπορέσουμε ξανά να ισχυροποιήσουμε όπως πρέπει τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Και βεβαίως ταυτόχρονα έχω την πολύ τιμητική θέση ως πρόεδρος της Βουλής να κάνω αυτό που πρέπει, να τιμήσω τον ρόλο και την αποστολή μου και να κλείσω με θετικό πρότυπο. Συγγνώμη τη θητεία μου και εκεί. Αυτή είναι η μοναδική μου έγνοια και καμία άλλη βλέψη ή επιδίωξη για το μέλλον. Εξάλλου, αγαπητέ μου Νικήτα, και το είχαμε συζητήσει ξανά μαζί στην πολιτική, πρέπει και αυτό τουλάχιστον ακολουθώ ως πορεία όσα χρόνια βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή, αν μπορώ να το πω έξι. Ποτέ δεν κινήθηκα με βάση το τι θέλω να κάνω στο μέλλον, απέναντίας όλες οι ευκαιρίες που μου δόθησαν, όλες τις ευκαιρίες που διεκδίκησα, τις θέσεις που διεκδίκησα, ήταν μετά την παρότρινση του κόσμου τη δεδομένη τελευταία στιγμή. Και στην πολιτική κρινόμαστε με το αποτέλεσμα που παράγουμε τώρα και όχι με το πού θα μπορούμε να είμαστε στο μέλλον. Και είναι λάθος να κινόμαστε με αυτή την προοπτική, να προδικάσουμε ενδεχόμενα την παρουσία ή την προσπάθεια κάποιου, επειδή μπορεί ενδεχόμενα στο μέλλον να βρεθεί κάπου αλλού. Αυτά δεν ισχύουν. Χρόνος στην πολιτική είναι αντισόπιτος, τρέχει τόσο γρήγορα που σήμερα είσαι και εδώ. Οι ανατροπές δηλαδή είναι μία μετά την άλλη. Πείτε μου λίγο μία τελευταία ερώτηση σας παρακαλώ, με το βαρώσι της τα ξενοδοχεία που πολλούνται το ένα μετά το άλλο, τι κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, κυρία Δημητρίου? Μας ανησυχεί πάρα πολύ αυτό το ζήτημα και δυστυχώς το οποίο παρακολουθούμε, και δυστυχώς νομίζω αυτό που τεκμένεται για ακόμα μια φορά είναι πόσο επικίνδυνα μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα αν παραμείνουν στάσιμες οι διαπραγματεύσεις και οι όποιες εξελίξεις. Το μήνυμα είναι ένα, πέρα της μελέτης για το τεχνοκρατικό, το τι έγινε τεχνοκρατικά κτλ. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι θα πρέπει να θορυβηθούμε για ακόμα μια φορά από αυτή την εξέλιξη. Σίγουρα δεν μπορεί να επιρρύπτεται
ευθύνη στους πρόσφυγες που περιμένουν περισσότερο από μισό αιώνα την επιστροφή και την δικαίωση. Έχουμε ευθύνη όλοι μας να βγούμε μπροστά, να ενεργοποιήσουμε τον ευρωπαϊκό και διεθνή παράγοντα εκεί και όπου μπορούμε, μέσα από τον ρόλο και την ιδιότητά μας, να επιστρέψουμε στις συνομιλίες με βάση το συμφωνηθέν πλαίσιο που είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω από το πλαίσιο Κιουτέρας. Αυτή είναι η αποστολή μας. Εμείς, σαν Δημοκρατικός Συναγερμός, ήδη έχουμε εξαγγείλει την δική μας πρόθεση για να καλλιεργήσουμε αυτή τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, κάτι που φαινόταν και στις ίδιες τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα, να εξηγήσουμε με βάση την πολιτική του ευχταίου τι έχουμε ενώπιον μας και πώς μπορούμε να απελευθερώσουμε και να επανενώσουμε την πατρίδα μας. Και από την άλλη αναμένουμε και θα είμαστε, πιστέψτε με, σε εγρήγορση για τις κινήσεις της κυβέρνησης που θα πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε ακριβώς το συντομότερο δυνατόν να έχουμε την κοινοτικότητα που πρέπει, χωρίς να παραγνωρίζουμε βέβαια την ίδια την αδιαλαξία της Τουρκίας. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας αφήνει σε αδράνεια, αλλά να μας πεισμώνει για όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, ειδικά σε διπλωματικό επίπεδο. Αναμένουμε να δούμε τι μας ξημερώνει η κυρία Δημητρίου. Δύσκολη καιρή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Καλή δουλειά, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πριν πάμε στο